Καλησπέρα σας, εδώ είμαστε και σήμερα, Τρίτη 30 του μηνός, 30 Οκτωβρίου 2018. Ξεκινάμε, ώρα για μπλε, Λίμπερο 107,4, η εκπομπή που αφορά τον Ηρακλή και φυσικά την δική σας ενημέρωση για ποδόσφαιρο, για μπάσκετ, για βόλεϊ, για τα πάντα, για την δική μας και δική σας καθημερινή και ανώλευκη ενημέρωση. Στο μικρόφωνο ο Γιώργος Ματζιούκης, απέναντί μου στη ρύμψη του ήχου Βασίλης Καβαδίας. Θα πάμε παρέα μέχρι τις 8 και κάτι ψηλά. Έχουμε παιχνίδι κυπέλου αύριο. Ήδη έχουν λήξει κάποια. Θα τα δούμε όλα με λεπτομέρειες σε πολύ λίγο. Με λεπτομέρειες για τον Ηρακλή. Τα υπόλοιπα απλά το αποτέλεσμα θα πούμε. Για παράδειγμα, τελείωσε το Λάρισα Ηρόδοτος 4-1 και το Λεβαδιακός Άρης Αβάτου 4-0. 7:30 υπάρχει το παιχνίδι Λαμία Βόλος. Όποιος θέλει να χαζέψει λίγο το Βόλο μετά το 7-0 κόντρα στον Καραϊσκάκη μπορεί να το δει τώρα απέναντι στη Λαμία. Αν και τα παιχνίδια κυπέλου είναι τελείως διαφορετικά για όλες τις ομάδες και για τις ομάδες Super League και για τις ομάδες της Β' Εθνικής, καθώς μπαίνουν σε διαδικασία rotation. Πολλές οι αλλαγές και για τον Αλέκο Βοσνιάδη εν ώψη του αυριανού αγώνα ξεκουράζει αρκετούς ποδοσφαιριστές γιατί θέλει να του ρίξει τη μάχη της Κέρκυρας στο μάτς που θα γίνει την Κυριακή στις 3 το μεσημέρι. FM και ενώ το μήνυμά σας αποστολή στο 54526, Blue Libero, μία λέξη, Blue Libero, παπάκι, yahoo.gr, το email της εκπομπής μας. Διαβάζω αποστολή για το αυριανό μάτς, που έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Ο Ηρακλής παίζει απέναντι σε μία από τις δύο αίτητες ομάδες του ελληνικού πρωταθλήματος. Βέβαια, ο Ατρόμητος έχει χάσει το κύπελο στον όμιλο του Ηρακλή, είχε χάσει την πρεμιέρα στην πρεμιέρα του ομίλου για το θεσμό του κυπέλλου από τον Μπας Γιάννα με 1-2, που σημαίνει ότι έχει 0 βαθμούς και με αυτούς 0 βαθμούς αρθεί αύριο. Ο Ηρακλής έχει 3 που είχε κερδίσει στην Άξο τη Θύελλα Καμαρίου 0-3. Το άλλο μάτς είναι Μπας Γιάννα Θύελλα Καμαρίου, ο Μπας Γιάννα που έχει 3 επίσης. Αύριο λοιπόν έχει αφήσει αρκετούς εκτός. Να δούμε όμως ποιους έχει στη διάθεση του ο προπονητής του Ηρακλή. Αμπάρης, Γρηγοριάδης, Χιτζίδης, συγγνώμη, Μακρύς, Καζναφέρης, Στόιος. Ο Μακρύς και ο Στόιος είναι αναγκαστικά οι δύο πιτσιρικάδες βάσει κανονισμού που είναι στην αποστολή του κυπέλου. Κουκόλης, Γιαννίτσης, Στάμου, Καλτσάς, Κοστούλας, Μεδρινός, Τάι, Πασάς, Γεωργίου, Χασομέρης, Κλέιτον και Ρόβας. Βλέπετε ποδοσφαιριστές που δεν ήταν ούτε καν 18 στο μάτς με τον Ηρόδοτο που είναι τώρα. Ο Χιτζίδης επέστρεψε καθώς ξεπέρασε το πρόβλημα τραυματισμού του. Είναι ο Γρηγοριάδης, ο τρίτος θεματοφύλακας, καθώς ο Βοσνιάδης θα ξεκουραστεί. Είναι ο Καζναφέρης, ο Καλτσάς, ο Κοστούλας, ο Κουκόλης, παίχτες που δεν ήταν καν στην αποστολή και είναι τώρα. Να δούμε και αυτούς που άφησε έξω για διάφορους λόγους, πέρα από τον Περόνε που έχει μια ενόχληση στον ώμο. Τους άλλους τους ξεκουράζει, Βοσνιάδη, Κουτρομάνος, Γιαμπάρη, Κούσα, Μουμίν, Παναγιωτούδη και Ντούνη θέλει να τους έχει 100% έτοιμους και ξεκούραστους και φρέσκους για το παιχνίδι της Κυριακής στο νησί των Φεάκων με την Κέρκυρα. Τα εισιτήρια. Έχει βγει ανακοίνωση για τις τιμές των εισιτηρίων. VIP 30 ευρώ, θύρες 4, 5, 20 ευρώ, θύρα 13, 10 ευρώ, θύρα 10, 5 ευρώ. Για την καλύτερη εξυπηρέτηση των φιλάθλων μας ενημερώνει η ΠΑΕ Ηρακλής ότι 2 ώρες πριν από την έναρξη του αγώνα θα λειτουργήσουν 4 εκδοτήρια διάθεσης εισιτηρίων επί της οδού Αγίου Δημητρίου. Θυμίζω 5 και 4 το αύριο σέντρα, έτσι. Επίσης, έξω από τη θύρα των επισήμων θα υπάρχει ειδικό στάντ διάθεσης εισιτηρίων διαρκείας για την αγωνιστική περίοδο 18-19. Λοιπόν, συνεχίζουμε εδώ στην ώρα για μπλε, στο Λίμπερο 107,4, στην εκπομπή για τον Ηρακλή που έχουμε όλα αυτά τα χρόνια. Είμαι χαρούμενος γιατί θα δώσω την καλησπέρα μου σε έναν συνονόματο, ο οποίος είναι Λεβέντης, ο οποίος είναι παλικάρι μεγάλο και μαζί με την σύζυγό του δεν χάνουν παιχνίδι για πολλά χρόνια και εντός έδρας και εκτός έδρας και ταξίδια στο εξωτερικό γιατί η αγάπη τους για τον Ηρακλή είναι ατελείωτη. Έχει γίνει viral η φωτογραφία που κυκλοφόρησε και έχω ποστάρει και εγώ φυσικά με άπειρα likes από όλους εσάς από το παιχνίδι με τον Ηρόδοτο που είδαμε τον κύριο Γιώργο και την κυρία Δημητρούλα όπως την αποκαλούν να είναι δίπλα-δίπλα και να παρακολουθούν το μάτς και να φέρνουν και γούρι γιατί κέρδισε η ομάδα. Κύριε Γιώργο, καλησπέρα. Καλησπέρα. Τι κάνετε? Πολύ ωραία, εσείς? Χαίρομαι πολύ που σας μιλάω στον αέρα.
Μπράβο, και εγώ χαίρομαι επίσης. Είστε καλά, γερός δυνατός. Πολύ γερός, ωραίος είμαι. Η Δημητρούλα τι κάνει, η Δημητρούλα? Εδώ δίπλα μου είναι. Μια χαρά είναι και η Δημητρούλα. Δεν το σταματάτε έτσι στο γήπεδο? Όχι. Πηγαίνετε συνέχεια. Μέχρι την επετία πήγαμε τη Σιόν. Μέχρι, δεν σας άκουσα. Το θυμάσαι? Με τη Σιόν στην επετία πήγα. Βέβαια, το 90, το 91, κάπου ναι, εκεί. Ναι. Έχετε πάει και στο εξωτερικό, βεβαίως. Δύο πούλμαν είχαμε πάει. Είστε μόλις 85 ετών. Ναι. Και η Δημητρούλα πόσο είναι, 81? Είναι 4 χρόνια πιο μικρή. Είναι λίγο πιο μικρή. Είναι λίγο πιο μικρή. Και πάντα πάτε μαζί, έτσι, χεράκι-χεράκι. Δεν την αφήνετε. Παρέα, κάνουμε. Την αρέσει το ποδόσφαιρο πολύ. Δεν σας έχει πει τι θες εσύ με τον Ηρακλή τώρα και δεν θα έρθω εγώ? Έρχεται και αυτή μαζί σας. Ναι. Είδες εκεί πέρα ο κόσμος μου τι έχει? 10 εισιτήρια έχει με το όνομα Ιμιονίδη Δευτέρεως. Τα είδα εκεί τα... Ναι, εκεί ακριβώς καθόμασταν εχθές. Από τον εγγονό σας, και βέβαια έχω μάθει ότι η εγγονή σας η Ιωάννα σας έφερε στο γήπεδο, έτσι? Ναι, εκεί μας έφερε. Εγώ που να... δεν μπορώ, οδηγάω εκεί μέσα, δεν μπορώ να μπερδευόμουν. Δεν σας ξεχνάει, τι παίρνετε κανένα τηλέφωνο, τι λέτε, τι θα γίνει σήμερα, θα με πάρει στο γήπεδο? Ορίστε, δεν κατάλαβα. Λέω, όταν είναι να σας ξεχάσει, την παίρνετε εσείς κανένα τηλέφωνο, της το θυμίζετε ότι έχουμε αγώνα, ναι, σήμερα. Μπράβο, ναι. Έχουμε καλή συνεργασία. Καλή συνεργασία. Όλο το σώμα μου είναι Ηρακλής. Βαμμένοι μπλε όλοι, έτσι? Δεν άκουσα. Όλοι μπλε βαμμένοι. Όλοι οικογενειακός, όλοι Ηρακλής. Και καλή Ηρακλής, όχι ψεύτικη. Καλή, βέβαια καλή. Κύριε Γιώργο, χτες που έφευγα από το κήπεδο με λέει 1.000 χρόνια Ηρακλής. 2.000 Ηρακλής γελούσε. Δύο, και λίγα είναι τα δύο. Παραπάνω πρέπει να πούμε. Κύριε Γιώργο, πόσα χρόνια βλέπετε την ομάδα? Εγώ, αν θυμάσαι που ήταν εκεί στην Βαγγελίστρα, ναι, το παντό κήπεδο, θυμάσαι? Δεν θυμάμαι και δεν το πρόλαβα, αλλά μου έχουν πει. Από εκεί μόνος, γύρω-γύρω είχε μια κερκίδα με μάρμαρο. Ναι. Και γύρω-γύρω τα υπόλοιπα γήπεδα ήταν με σύρματα. Τώρα είναι πανεπιστήμια εκεί. Ποια χρονιά είναι αυτή, θυμάστε? Χθες θυμάμαι, εγώ ήμουν τότε σε 15 χρονών, ήμουν πόσο ήμουν. 45. Το 1945 λέει η κυρία Δήμητρα. Θυμάται κάτι τέτοιο. Πω. Εγώ πήραξε, είμαι Ηρακλής πραγματικό και Σαλονικιός. Γέννημα Θρέμα, έχω μάθει στην Τριανδρία μεγαλώσατε, έτσι? Μπράβο, Τριανδρία, 40 κλησιές. Εκεί όλα δίπλα στο Καφτατζόγλιο, πώς να μην γίνεται? Μπράβο. Δεν γίνεται. Πριν γίνει το Καφτατζόγλιο, εκεί ήταν βολή, κάνανε φαντάρι βολή. Ναι. Δεν το θυμάσαι, το λέγανε δόξα. Δεν το θυμάσαι, δεν το ξέρεις. Μπα, δεν τα πρόλαβα εγώ αυτά. Όταν μου λένε το 45... Ναι, και πήγαινα μάτια να τους και τις πουλούσα. Απ' τις σφαίρες. Και μετά γίνει το καθατόπιο εκεί. Πάντως προχθές σας είδα στη φωτογραφία και με το καφεδάκι σας ήσασταν και με το τσιγαράκι σας ήσασταν. Μια χαρά, έτσι. Όταν έγινε εγγένεια το καθατόπιο εκεί ήμουν εγώ. Τα εγγένεια, βέβαια. Τα εγγένεια, ναι. Πήγατε και στα εγγένεια στη Μίκρα κανένα 2-3 φορές που θα μας κάναν γήπεδο? Μίτρα δεν πήγε, όχι, δεν πήγα καθόλου κατά εκεί. Καλά κάνατε, γιατί δεν μας το κάνανε ποτέ. Δεν έτυχε να πάω. Καλά κάνατε και δεν πήγατε, γιατί ακόμα το περιμένουμε. Δεν μου λέτε, τώρα 85 ετών, το τσιγαράκι στο χέρι, έτσι? Ναι. Το τσιγάρο. Όχι πολύ. Ωστόσο να ξέρω ότι ζω ακόμα. Όλα τα κόψαμε και ένα τσιγαράκι, τραβάει η ψυχή. Κύριε Γιώργο, καπνίζετε μόνο όταν βλέπετε τον Ηρακλή από άγχος ή γενικά? Κάτι παραπάνω. Κάτι παραπάνω γίνεται εκεί, έτσι? Είναι προχτές πιο πολλά, γιατί το 1-0 δεν το ευχαριστήθηκα. Ναι, έβαλε άλλα δύο η ομάδα, αλλά δεν μετρήσανε αφού τα ακύρωσε. Ναι, καλά, μετά στο τέλος όμως εκείνο πια είχε τελειώσει το παιχνίδι. Ναι. Πώς το είδατε? Σήμερα είδα, ναι, 4 έβαλε η Λάρισα σε αυτήν την ομάδα. Σαν Ηρόδοτο. Εντάξει, με τα δεύτερα πήγε ο Ηρόδοτος. Ξεκουράσαμε, ναι, τους βασικούς, ναι, βέβαια. Δεν μας πειράζει αυτό. Καλή ομάδα έχει αυτός. Ναι. Την ομάδα του Ηρακλή πώς την είδατε το Σάββατο? Σας άρεσε? Όχι καλή. Όχι καλή, δεν σας άρεσε? Όχι καλή, όχι, δεν είναι ακόμα, θέλει δουλειά. Απροπόνητη είναι. Απροπόνητη είναι, λέει, πολλά λάθη κάνανε. Έχουμε τους προπονητές εδώ. Την μπάλα την πουλούσανε. Ναι. Θέλατε να δείτε κάτι καλύτερο,
Βέβαια. Θα το δούμε. Αλλά σιγά σιγά. Υπολόγισα ακόμα είναι πρώτο παιχνίδι και υπάρχει περιθώριο βελτίωση. Βέβαια. Δεν μου λέτε, πάτε και σε μπάσκετ και σε βόλεϊ ή μόνο στο ποδόσφαιρο με την κυρία Δημητρία? Μόνο ποδόσφαιρο, μόνο ποδόσφαιρο. Δεν πάω πουθενά αλλού. Τα άλλα δεν πάτε. Όχι. Αλλά άμα μάθετε. Δεν έχω και τη δύναμη τώρα δεν έχω. Αν με πάνε θα πάω, αλλά δεν έχω τη δύναμη. Άμα μάθετε όμως ότι κερδίζουν και τα λοιπά, θα χαρείτε, θα ασχοληθείτε και με τα άλλα. Ναι. Ωραία. Τώρα στο επόμενο θα έρθετε, αύριο. Αύριο, όχι, γιατί δουλεύουν τα παιδιά, δεν μπορούν να με πάρουν. Άμα. Και είναι βράδυ, εγώ να έρθω με το αυτοκίνητο να πάρω τα σηκώ, ξέρω εγώ, δεν θα προδιαστώ και δεν μπορώ. Μένετε εκτός Θεσσαλονίκης πλέον, έτσι? Μένω στα Φιλαδέλφια, τα ξέρεις? Τα ξέρω τα Φιλαδέλφια, τα ξέρω. Ναι, είμαι πάνω στο βουνό, είμαι πολύ ωραία εδώ. Ναι, μια χαρά είστε, μια χαρά είστε. Εσύ πόσο χρόνο είσαι? Εγώ είμαι 39. Και εσύ μεγαλούτσικος είσαι. Είσαι μεγάλο 39. Βέβαια. Όχι, λέει η κυρία Δημήτρα, όχι, λέει η κυρία Δημήτρα. Τώρα εσύ απέναντι μου είσαι παιδί μου. Εγγονός, τι να σε πω. Δεν είναι. Βέβαια. Σας χαίρομαι πάρα πολύ που σας βλέπω και θέλω να συνεχίσω να σας βλέπω να είστε γεροί. Θέλω να μιλήσω και με την κυρία Δήμητρα, μπορώ? Ευχαριστώ πολύ, πάει και την κυρία Δήμητρα λίγο. Έλα, Δημητρούλα. Καλησπέρα. Με αυτό το Δημητρούλα λιώνω, να ξέρετε. Α, έχω ένα γιατρό. Ναι. Για πρώτη φορά όταν πήγα και έδωσα το βιβλιάριο μέσα και είναι και ο άντρας μου έξω. Ναι. Και φωνάζει ο γιατρός. Κυρία Δημητρούλα. Λέει ο άντρας μου, το ξέρει αυτός. Όχι, είχαμε τέτοια θέματα, είχαμε θέματα εκεί. Αμέσως, όχι θέματα που ονειρού, όχι. Α, όχι. Που το ξέρει αυτό το Δημητρούλα. Ναι. Αυτός είχε το βιβλιάριο ασθενείας. Ναι, κατάλαβα. Ξέρετε, κυρία Δημητρούλα μου, η φωτογραφία σας την έχει, ή μάλλον να το πω αλλιώς, τη φωτογραφία σας την έχει αγαπήσει όλος ο κόσμος. Είστε ένα υπέροχο ζευγάρι, σας χαιρόμαστε πάρα πολύ που πηγαίνετε στο γήπεδο. Με τα καπελάκια σας, με το κασκόλ σας, με το καφεδάκι ο κύριος Γιώργος και το τσιγαράκι. Ναι, το τάκι, ναι, δεν όταν είναι τώρα η εγγονή πάει παίρνει. Α, και ο εγγονός όταν είναι πάει παίρνει. Εκείνος και πίνουν. Δεν πειράζει. Τώρα μια φορά δεν πειράζει. Το συγχωρούμε. Δεν πειράζει. Τι πειράζει. Δεν βαριέσαι. Όλα αυτά τα χρόνια. Πότε παντρευτήκατε? Ποια χρονιά? Πότε παντρευτήκαμε? Ναι. 55. Από το 55. Μέχρι το 2018, πόσα χρόνια είναι τώρα, πολλά είναι. 64. Είναι πολλά. Όλα αυτά τα χρόνια, κάθε φορά που ο κύριος Γιώργος ήθελε να πάει στον αγαπημένο του Ηρακλή, σας έπαιρνε μαζί του? Κοίταξε, τότε ναι, η μόδα ήταν τα παιδιά, οι νέες, αντρόγινα, ξέρω εγώ, βγαίνανε βόλτα στον δρόμο. Ναι. Το συνοικισμό, μέναμε τότε στα Ελευθέρια. Ναι. Ο Γιώργος έτρωγε το μεσημέρι και έφευγε. Α, δεν σας έπαιρνε τότε. Η ώρα 2. Δεν σας έπαιρνε τότε. Τώρα τελευταία σας παίρνει στο γήπεδο. Όχι. Έφευγε η ώρα 2, έφευγε η ώρα 12, 12.30 και ερχόταν η ώρα 5. Ναι. Γιώργο, πάμε βόλτα. Εγώ τώρα είμαι κουρασμένος, θα πάω και θα κοιμηθώ. 1, 2, 3, λέω δεν γίνεται αυτό. Κάτι πρέπει να κάνω κι εγώ σαν παιδί, να πάω κι εγώ να περπατήσω. Τότε ήταν λίγο ντροπή βέβαια. Γιατί? Ύστερα τις βρισχές δεν τις ανέχομαι καθόλου. Όχι, κατάλαβα. Αλλά σαν υποχρέωση ήτανε. Δεν μπορούσα να μην πάω κι εγώ μαζί. Έπρεπε να πάω. Και από τότε, 55, 60, από το 60 και μετά, πήγαινα κι εγώ μαζί του. Από το 60 ως το 2018, προχθές με τον Ηρόδοτο, είστε ασταμάτητοι. Πήγαμε στην Πάτρα. Και πού δεν έχετε πάει, τα έχω μάθει. Και εξωτερικό έχετε πάει, παντού σας πήγε. Και στη Γαλλία πήγαμε. Βέβαια. Όπου μπορούσαμε πηγαίναμε, γιατί και η δουλειά που κάναμε δεν ήταν και πολύ ευχάριστη, ούτε άνετη, ούτε επί χρημάτων, ούτε επί ζωής, τίποτα. Αλλά ο Ηρακλής, έτσι, δεν αλλάζει αυτό. Όποια και να ήταν η δουλειά, την Κυριακή στο γήπεδο. Αλλάζει, πώς δεν αλλάζει. Αλλάζει, παιδί μου, αλλάζει. Αλλάζει εμείς με τα χρόνια, ήμασταν μεγάλοι, αλλά ήμασταν άρρωστοι με τον Ηρακλή, γιατί κάθε μέρα όταν πίνεις καφέ θέλεις να πίνεις. Ναι, έτσι είναι. Έτσι κάπως ήταν και με τον Ηρακλή. Έτσι είναι. Έπρεπε να πάμε. Ερχόταν η Κυριακή. Τώρα εγώ, σε αυτή την ηλικία, είμαστε και στο ύψωμα λίγο ψηλά. Αν δεν πάω το πρωί στην εκκλησία, είμαι σαν
από λολό πρόβατο. Έτσι ήταν και με τον Ηρακλή. Όταν έπαιζε ο Ηρακλής έπρεπε να πάμε. Βέβαια. Μα και τώρα το κάνετε. Και τώρα το κάνετε. Σας είδαμε προχθές και σας χαρήκαμε όλοι. Ήταν υπέροχο. Ήταν υπέροχο. Δεν μου λέτε, την ημέρα του γάμου τώρα σας πάω πολύ πίσω. Έπαιζε τίποτα ο Ηρακλής, ήθελε λίγο να σας αφήσει να πάει στο γήπεδο. Όχι, να σε πω άλλο, να σε πω. Για πείτε μου κανένα. Πάμε στο γάμο της αδερφής του το γιο. Ναι. Ο οποίος είναι στην Καλαμαριά. Ναι. Και πάμε κι εγώ και εκείνος. Πότε έγινε αυτό. Ένα πρόβλημα. Πότε έγινε αυτό, παλιά. Αυτό έγινε πριν 35. Α, έχει τόσο. 40 ναι. χρόνια. Ναι. Έπαιζε ο Ηρακλής με τον Απόλλων Αθηνών. Απόλλων Αθηνών, ναι. Μπράβο, ναι. Και μας βάλε το μεσημέρι εκεί να φάμε και... Άλλη, εγώ λέει στεναχωρέθηκα, ο Γιώργος. Λέει στεναχωρέθηκε. Γιατί λέει εσύ στεναχωρέθηκες, τώρα ο Ηρακλής παίζει. Και τι έγινε λίγο, δηλαδή στο γάμο, δεν ξέρω. Εγώ κάθισα στο πρόβλημα στο σπίτι, δεν πήγα στο γάμο γιατί έπρεπε έτσι. Ναι. Και εκείνος έφυγε για να πάει τάχα μου στην εκκλησία. Και σηκώνεται και φεύγει και η εκκλησία θα γινόταν στον Άγιο Δημήτριο και αυτός κατευθείαν πήγε στο Καφταζόκι. Τον άφησε, πάει ο ανιψιός, τον άφησε. Ναι. Δεν γινόταν, αρρώστια είναι αυτό, είναι αρρώστια. Όχι όμως φανατική. Ναι, είναι η αγάπη τέτοια, είναι η αγάπη και τέτοια. Και καλά πρέπει να κερδίσουμε και καλά είμαστε αυτοί και αυτά είναι... Σαν τις παοξίδες, ναι, δεν επιτρέπεται, δεν τόσο πολύ, δηλαδή αρρωστημένες υπάρξεις, δεν μας αρέσει αυτό. Είστε υπέροχοι. Θέλω να προσέχετε ο ένας τον άλλον. Θέλουμε να σας βλέπουμε συνέχεια. Τώρα αύριο, εντάξει, σας συγχωρούμε, δεν σας βάζουμε απουσία, κυρία Δημητρούλα μου, γιατί αύριο ξέρω ότι δεν μπορείτε να έρθετε με το όχι, να μην κοίταξε, αγόρι μου, είναι κύπελο. Η ώρα 4.30. 5 και 4 είναι το μάτς, ναι, είναι 5 και 4. Όχι, ακόμα και δεν γίνεται. Νυχτώνει και νωρίς τώρα, είμαστε δύσκολα, ναι, είμαστε δύσκολα. Κοίταξε, έχουμε και τα χρόνια μας, δεν είμαστε μωρά. Ύστερα κουραζόμαστε εύκολα, δύσκολα είναι. Ας είμαστε καλά, όποτε παίζουν μεσημέρι, θα το δούμε εδώ στην τηλεόραση. Το έχει, όποτε το έχει, παίζουμε ναι. μεσημέρι ναι. και μπορούμε, θα έρθει η Γιάννα να μας πάρει, Έχω μάθει για πολλές ιστορίες, να ξέρετε, για τα κατορθώματά σας. Προχθές, τι είπατε εκεί με το νερό, κάτι με το μπουκαλάκι, κάτι έγινε, όχι με το μπουκαλάκι. Τι έγινε εκεί, κάτι έγινε τώρα εκεί. Ήτανε... Ένας νεαρός, καμιά 27 χρονών και μια κοπελίτσα. Ναι. Ήταν αυτή... Η security. Η security. Δεν ξέρω. Ή μπροστά με τα πορτοκαλί που φορούσαν και ελέγχουν εκεί ποιος θα μπαίνει. Όχι, τα είχαν βγάλει τα ρούχα αυτά. Α, okay, τα είχαν εντάξει. βγάλει την επικάλυψη που εντάξει, ήταν. Εντάξει. Ναι. Και μείναμε τελευταίοι για να φύγουμε. Ναι. Τελείως τελευταίοι. Ναι. Και μείναν αυτά τα παιδιά εκεί και μας κοιτάζουν και λένε κάτι μεταξύ τους. Ναι. Και μόλις σηκωθήκαμε εμείς, λέει η κοπέλα, «Α, λέει, στο Facebook, ναι. ξέρω πώς το είπε, ξέρω εγώ, ναι. τι είναι αυτό, λέω, κοπέλα μου». Με κοιτάζει. Εγώ άλλο ρωτάω για το μπουκάλι νερό που είχατε. Τι έγινε, σας είπε κανείς να βγάλετε το καπάκι από το μπουκάλι νερό, τι κάνατε κανένα κόλπο? Όχι, αυτή τη φορά. Ναι. Όχι. Κάτι τέτοιο έμαθα γι' αυτό. Όχι, αγόρι μου. Άλλη φορά το έχετε κάνει αυτό. Ναι, πριν από χρόνια που ήταν λίγο πιο χειρότερα, κάποτε δεν αντέχεις. Τώρα εμείς μπορούμε να έχουμε φάρμακα και να μην έχουμε νερό. Άμα θα σε πω ότι κουβαλάω και την ενσουλίνη. Και τους λέτε λοιπόν αυτούς εκεί που σας ψάχνουν, τους λέτε αγόρι μου, εγώ για τα φάρμακα το θέλω το νερό, έτσι. Ναι. Ορίστε. Και σας αφήνουν και το περνάτε το μπουκαλάκι χωρίς να βγάλετε το ναι, καπάκι. Ναι. Τέλειο. Τέλειο, θα το λέω κι εγώ. Δεν παρκές. Είναι κάτι που το ξεπερνάς κιόλας. Το ξεπερνάς αυτό. Το ξεπερνάς αυτό. Μου έρχονται εδώ πληροφορίες συνέχεια. Λοιπόν, έχω πάρα πολλά μηνύματα για σας από φίλους του Ηρακλή και άντρες και γυναίκες που στέλνουν την αγάπη τους και σε εσάς και στον κύριο Γιώργο.
Ευχαριστώ. Και εύχομαι συνέχεια να σας βλέπουμε εκεί, να μας κάνετε να γελάμε. Να μας κάνετε να χαμογελάμε, να μας κάνετε να νιώθουμε όπως εσείς. Γιατί εσείς είστε παιδιά, εμείς έχουμε μεγαλώσει. Καλά το είπε ο κύριος Γιώργος νωρίτερα, ότι εμείς είμαστε οι μεγαλούτσικοι. Εσείς παιδιά είστε. Από τη στιγμή που είστε 85 και στα 81, κυρία Δήμητρά μου, και πηγαίνετε ακόμα στο γήπεδο, μια χαρά παιδιά είστε. Κοίτα να σε πω, δεν μπορούμε να πάμε στην ταβέρνα, δεν μπορούμε να φάμε, όπως καταλαβαίνεις, είμαι και χωρίς μασέλα, δεν πάμε. Δεν μπορούμε να πάμε στο σινεμά, δεν πάμε. Όταν θα είναι η μέρα για να πας να διασκεδάσεις, μέρα θα πας. Και έτσι, αν είμαστε καλό, θα πάμε. Δεν έχει τίποτα. Ο Ηρακλής είναι διασκέδαση άλλωστε. Συγγνώμη. Όταν κερδίζει, όταν χάνει... Όχι. Ο Ηρακλής είναι καλός. Ναι. Η Ηρακλειδής δεν είναι καλή. Α, η Ηρακλειδής δεν είναι καλή. Μισό λεπτό, να το εξηγήσουμε. Να τους μαλώσουμε. Όχι, η γύρω δεν είναι καλή. Τα παιδιά που παίζουν μέσα είναι καλά, δεν κάνουν τίποτα. Ναι, κατάλαβα τι λέτε. Εμείς κάνουμε τη φασαρία. Εμείς πετάμε τα ξέρω πώς τα λένε παλιά και ξέρω πώς και ξέρω τι. Παλιά και γίνονται τα κακά αυτά που γίνονται. Εμείς κάποτε πηγαίναμε στην μπάλα κλωτσιές μπουνιές που λέει ο λόγος στην Γκαμάρα που πηγαίναμε στο ΠΑΟΚ το γήπεδο. Εκεί και αν δεν έπεφτε μπουνίδι. Τι έχετε ζήσει, Ναι, δεν είναι αυτό, δεν είναι κατάσταση. Αυτοί παίζανε στο γήπεδο και ο ένας χτυπούσε τον άλλο και πλακωνόταν στο ξύλο. Οι απ' έξω δεν συμμετείχαν. Τώρα έγινε τελείως το αντίθετο. Είναι το αντίθετο, ναι. Εντάξει, χρόνια έχουμε να δούμε κάτι εδώ, καλά είμαστε πάντως. Ευτυχώς. Είναι ωραία η κατάσταση και η ατμόσφαιρα. Αυτή είναι η διασκέδαση. Δεν μου λέτε. Τελευταία ερώτηση, γιατί σας έχω κουράσει και σας ευχαριστώ και τους δύο πάρα πολύ. Όταν χάνει ο Ηρακλής. Άστο. Ο κύριος Γιώργος σας μιλάει καθόλου στο σπίτι. Σας λέει. Άστο. Άστο. Τι γίνεται. Νηστικός κοιμότανε κάποτε. Νηστικός, Και νηστικός κοιμότανε κάποτε. Δεν κατέβαινε τίποτα. Όχι τίποτα. Δεν σήκωνε μύγα στο σπαθί του. Άστο. Δηλαδή, χτύπα ξύλο προχθές αν ο Ηρακλής δεν κέρδιζε. Τι θα είχαμε στο σπίτι μετά. Θα έβριζε και όλα και θα έλεγε ότι δεν ξαναπηγαίνουμε. Δώστο λέει, δώστο. Κύριε Γιώργο, ελάτε ξανά. Ελάτε ξανά. Λοιπόν, ναι. Ο Ηρακλής είναι η ψυχή μου. Το είπα. Χωρίς Ηρακλή δεν μπορώ να ζήσω εγώ. Έλεγα, εάν δεν πάω εγώ στο γήπεδο, δεν πρόκειται να παίξει ο αγώνας. Τόσο πολύ. Αλλά είμαι φιλήσυχος, όχι άγριος. Το ξέρω. Πείτε μου τώρα, τι γίνεται στο σπίτι όταν χάνει η ομάδα. Λίγο στεναχωριέμαι, το πρέπει να κοιμηθώ. Δεν μπορείτε. Από εδώ και από εκεί, δεν το χωνεύω. Αλλά με τον Ηρακλή τράβηξα πάρα πολλές δυσκολίες. Με αυτά που μας κάνανε 4 χρόνια, μας παιδέψανε, όλα ο Ηρακλής τα φταίει. Με στα χαρτιά μας ρίξουνε. Με ομάδα που γλίδωσε μας ρίξανε. Είχα και τον άλλον, πώς τον λέγανε τον παλιό, τον ιδιοκτήτη, Γιώτα, πώς τον λέγανε. Τάκη. Ναι. Το θυμάσαι τον Τάκη. Όλους θυμάμαι. Και τον Ρέμο και τον Παπαθανασάκη και τον Σπανουδάκη και όλους. Και τον Παντελή. Ναι, τον Τάκη. Με τον Τάκη μαζί είχαμε πάει στη Λάρισα μια φορά. Ναι. Έπαιζε η Λάρισα Ηρακλής και πήγαν πάνω στα θεωρία. Μάλιστα. Ο Τάκης εκεί είχε 10 εισιτήρια μαζί του και μας πήρε και μας πήρε αυτός επάνω όταν ήρθε με την κούρσα εκεί πέρα. Κατάλαβα. Μαζί συνοδεία με αστυνομία και πάνω που πήγαν πάλι αστυνομία κοντά μας. Είχατε πάει κύριε Γιώργο. Πανεώνιο, Απόλλων Αθηνών, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, όλα τα γήπεδα έχω γυρίσει. Μαθαίνω ότι είχατε πάει και στην Καλλικράτεια. Στη Δέλτα Εθνική. Και έβαλα τα κλάματα. Κλαίγατε εκεί. Και να δεις τι κλάμα έκανα. Ναι, είχα τον Λευτέρη κοντά μου τον εγγονό μου. Με λέει παππού μη κλαις. Δεν αντέχω. Εκεί που παίζουμε εδώ. Κοίταξε που παίζουμε στα χωράφια. Η ντροπή μας. Εν τω μεταξύ εκείνη την ώρα έρχεται. Και τι έγινε. Πάμε μπουν πιστολές. Με παίρνει ο Λευτέρης ο εγγονός μου. Τον χάρισε από εκείνη και δρόμο. Χημικά δακρυγόνα. Είχε πολλά. Ήμουνα εκεί, ήμουνα στην Καλλικράτεια. Κύριε Γιώργο μου. Έκλαιγας ενός, σαν μόνο παιδί. Να σας έχει ο Θεός καλά και εσάς
και την κυρία Δημητρούλα. Ευχαριστώ, να είσαι καλά, αγόρι μου. Θα το ξαναπώ, να προσέχετε ο ένας τον άλλον και να μας έρχεστε έτσι ένα υπέροχο ζευγάρι. Ναι, όταν μπορούμε και έχουμε ευκαιρία και είναι μέρα, θα πάμε στο Κυπριακό. Είμαι άρρωστος, πρέπει να πάω. Σας αγαπάμε πολύ, να ξέρετε. Ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά. Φιλιά πολλά στην κυρία Δήμητρα. Να είσαι καλά, αγόρι μου. Καλό βράδυ, καλό βράδυ και στους δύο. Καλό βράδυ. Γεια σας. Να είστε καλά. Να είστε καλά. Δεν έχω να πω τίποτα. Δεν έχω να πω τίποτα. Είναι υπέροχη. Είναι ένα υπέροχο ζευγάρι με τον αυθορμητισμό τους, με την πλάκα τους, με τα αστεία τους, με την αρρώστια του κυρίου Γιώργου για τον Ηρακλή που κόλλησε και την κυρία Δημητρούλα, με αυτήν την πολύ πολύ μεγάλη αγάπη που έχουν. Από το 1950 βλέπουν μαζί Ηρακλή. Και επειδή όντως η φωτογραφία που βγήκε προχθές, και ευχαριστώ πάρα πολύ και την Ιωάννα για τη βοήθεια, την εγγονή τους, για όλη τη βοήθεια και για την επικοινωνία και για να τους βγάλουμε σήμερα. Σε ευχαριστώ, Γιάννα μου. Αν η φωτογραφία είναι χίλιες λέξεις, αυτά που είπανε σήμερα, το πώς μιλάνε για τον Ηρακλή, ο τρόπος που συμπεριφέρονται... Και αυτό που είπα πριν είναι αλήθεια. Ότι εμείς στα 30 μας, στα 35 μας, στα 39 μας, στα 40 μας, στα 45 μας, έχουμε βαρύνει. Έλα μωρέ τώρα, ποιος πάει στο γήπεδο και αυτά και το με τον Ηρόδοτο, θα πάω σε κανένα μάτσα νόδου, ξέρω εγώ. Και το έχει τηλεόραση και βρέχει και... Είναι 85 ο Γιώργος. Και 81 στα 81 της χρόνια η Δημητρούλα. Και δεν λένε έλα μωρέ τώρα. Παρακαλάνε την εγγονή τους, τον εγγονό τους, τον όποιον μπορεί, να τους πάρει από τα Φιλαδέλφια που είπε, για να τους πάει στο γήπεδο. Γιατί αυτή είναι η ζωή τους. Αυτή είναι η αρρώστια τους. Οι υπόλοιποι που δεν έρχονται, που δεν πάνε στο γήπεδο, στην ηλικία μπορεί να είναι 30, μπορεί να είναι 25, μπορεί να είναι 35, μπορεί να είναι 40, αλλά στην ψυχολογία τους είναι 85 και 90. Ενώ ο κύριος Γιώργος και η κυρία Δημητρούλα στην ηλικία είναι 85, αλλά στην ψυχολογία τους είναι 20. Τους αγαπάμε, είναι υπέροχοι και τους ευχαριστώ που ήταν εδώ και μας τίμησαν και οι δύο τηλεφωνικά και είπανε αυτά τα όσα είπανε. Νομίζω άξιζε τον κόπο και ήταν κάτι διαφορετικό. Και αυτός είναι ένα κομμάτι του Ηρακλή. Αυτό είναι ένα κομμάτι του Ηρακλή που αγαπάμε επίσης. Και μιας και λέω για Ηρακλή... βλέπω τώρα και αυτό το σαν σήμερα τελικά στο Facebook έχει και ένα καλό. Μου θυμίζει λοιπόν το σαν σήμερα του Facebook ότι σαν σήμερα το 2016, πριν δύο χρόνια πώς πέρασαν, έφυγε ο Ηρακλής Τσιλόπουλος. 30 Οκτωβρίου 2016. Ένας άνθρωπος που υποθήκευσε όλη του την περιουσία, τον ίδιο τον εαυτό, και μέχρι τελευταία πνοής του έδωσε όλο του το είναι για τον Ηρακλή. Ο Ηρακλής Τσιλόπουλος που έφυγε πριν δύο χρόνια σαν σήμερα. Λοιπόν, πάμε σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα. Θα επιστρέψουμε μετά από αυτήν την υπέροχη κουβέντα που είχαμε σε πολύ λίγο. Επιστρέφουμε εδώ στην ώρα για μπλε στο Λίμπερο 107,4. Σήμερα μας ακούν από παντού. Από Αμερική μας ακούνε, από Αυστραλία μας ακούνε, από Κίνα μας ακούνε. Χαμός γίνεται. Μας ακούνε από παντού και σας ευχαριστώ όλους και στέλνω τα χαιρετίσματά μου. Λοιπόν, μετά από αυτή την πολύ ωραία και ξεφύγαμε λίγο χρονικά, αλλά δεν πειράζει. Ο κύριος Γιώργος και η κυρία Δήμητρα το αξίζανε. Πάμε στο καθαρά αγωνιστικό κομμάτι εν ώψη του αυριανού αγώνα.
Ηρακλής Ατρόμητος στις 5 και 4 με μεγάλο rotation από τον Αλέκο Βοσνιάδη. Άφησε αρκετά πρόσωπα που ήταν βασικοί ποδοσφαιριστές στην 11η του πρωταθλήματος της Πρεμιέρα στη Β' Εθνική απέναντι στον Ηρόδοτο. Έχει νέα πρόσωπα στην αποστολή. Πριν μάθουμε και για τον Ατρόμητο, να πω τούτη την ώρα στο 18ο λεπτό Λαμία Βόλος 1-0. Ο Βόλος που μας ενδιαφέρει γιατί είναι στην ίδια κατηγορία με τον Ηρακλή. Και στο μπάσκετ για το Champions League ΠΑΟΚ Ναντέρ 20-18. Όσες φορές τα τελευταία χρόνια εδώ στην εκπομπή μας στο Λίμπερο 104,4 ο Ηρακλής αντιμετώπιζε τον Ατρόμητο, σε ποιον λέγαμε καλησπέρα? Στον Απόστολο Λάμπο. Σε αυτόν λέγαμε καλησπέρα και σε αυτόν θα πούμε και πάλι. Καλέ μου φίλε, τι κάνεις? Μια χαρά είμαι. Εσείς πώς είστε? Δόξα τω Θεώ. Όλα αυτά τα χρόνια βέβαια μέσω της Νόβα μας ενημερώνεις για το Ατρομήτου και όχι μόνο, αλλά κυρίως με τον Ατρομήτου. Είναι και το novasports.gr που έχει 24-ωρη ενημέρωση για όλες τις ομάδες και φυσικά για τον Ατρομήτου. Και ό,τι μπορούμε κάνουμε, εννοείται. Και τα προηγούμενα χρόνια που ήταν ο Ηρακλής στην ίδια κατηγορία, τώρα βέβαια μας συνδέει το κύπελο, γιατί αύριο έχουμε αυτό το παιχνίδι που έχει ένα ενδιαφέρον. Ο Ηρακλής έχει 3 βαθμούς, ο Ατρόμητος δεν έχει βαθμό, είναι η μοναδική του ήττα φέτος. Και δεν ξέρω αν έχεις αφουγκραστεί, Απόστολε, και για τους ίδιους Περιστεριώτης, ότι όντως το αυριανό παιχνίδι έχει ένα ενδιαφέρον από άποψη δηλώσεων, από 18 που έχει ανακοινώσει, από οτιδήποτε έχεις λάβει από το ρεπορτάζ. Είναι στη Θεσσαλονίκη αυτή τη στιγμή ομάδα, στο ξενοδοχείο. Το απογευματινό σνακ είχαμε πριν από λίγη ώρα και από εκείνη τη στιγμή και έπειτα μπορεί να καταλάβει κανείς το πόσο σημαντικό είναι το παιχνίδι για τον Ατρόμητο αύριο, αλλά και από το γεγονός ότι εκτός αποστολής έχουν μείνει μόνο 3 ποδοσφαιριστές. Μιλάμε για τον Κυβρακίδη, τον Μπουσουλάζιτ και τον Μουγιακίτ. Οι δύο πρώτοι, βασικά ο Κυβρακίδης και ο Μουγιακίτς με όχι τόσο πολλές συμμετοχές ως βασική φέτος όσες ο Μπουσουλάτζης. Οπότε καταλαβαίνεις ότι ο Νταμίρ Κάναντι αύριο θέλει να παρατάξει μια πολύ δυνατή εντεκάδα με πολύ λίγες αλλαγές στο αρχικό σχήμα. Δηλαδή πιστεύω ότι το πολύ να δούμε 2 με 3 ποδοσφαιριστές που δεν έχουν συχνή συμμετοχή στο αρχικό σχήμα του Ατρόμητου. Και αυτό διότι θα το χτυπήσει κανονικά το μάτς, ναι. Κανονικότατα, γιατί έχει την ήττα από το πρώτο μάτς με τον Μπα Γιάννα στο Περιστέρι και όπως γνωρίζουμε όλοι για τον Ατρόμητο ο θεσμός του κυπέλου είναι εξ αρχής πρώτος στόχος, ακόμα και το βάζουν μαζί με την πεντάδα κάθε χρονιά που ξεκινάει μια σεζόν. Ωστόσο θεωρούν ότι ίσως είναι η μόνη οδός για να καταφέρει κάποια στιγμή ο Ατρόμητος να κερδίσει ένα τίτλο. Οπότε το κύπελο δεν το έχουν σε δεύτερη μοίρα. Γι' αυτό λοιπόν ο Νταμίρ Κάναντι θα κάνει λίγες αλλαγές και αν πάμε να μπορέσουμε να αποκρυπτογραφήσουμε λίγο τις σκέψεις του, καθότι δεν έχει δείξει εντεκάδα, έχει όμως μιλήσει στους ποδοσφαιριστές του για 2 πιθανές διατάξεις, το 4-2-3-1 που αγωνίζεται συνήθως, αλλά και το 4-4-2. Εγώ προσωπικά πιστεύω ότι αύριο θα τον δούμε με 4-4-2 τον Ατρόμητο, θέλοντας ένα σχήμα φουλ επιθετικό με την πίεση να ξεκινάει από ψηλά από τους δύο επιθετικούς. Και ενδέχεται να ξεκινήσει με τον Μέγερ κατά τον γκολπόστ, με τον Χατζησαΐα και τον Καρασαλίδη στο κέντρο της άμυνας. Αυτή θα είναι μια αλλαγή, Καρασαλίδης με Ριζβάνη. Δεξιά θα είναι ο Σάκητς, αριστερά ο Γιαννούλης. Στο κέντρο του γηπέδου θα είναι ο Μάντσον που επιστρέφει καθώς εξέτησε την ποινή της μιας αγωνιστικής στο τελευταίο μάτς με τον Πανιόνιο. Έχει αποβληθεί στο μάτς με τον Αστέρα Τρίπολης. Θα έχει δίπλα τον αρχηγό, τον Ουμπιντές, και μπροστά τους θα παίξει σίγουρα ο Βασιλακάκης. Στην επίθεση σίγουρα θα είναι ο Κουλούρης. Και νομίζω ότι θα παίξει και ο Κοτσόπουλος. Τώρα έχω αφήσει ένα κενό για την θέση του τέταρτου χαφ. Θα είναι ή ο Γαρουφαλιάς, οπότε το σύστημα θα είναι κάπως σαν 4-3-1-2 με 3 χαφ, ένα δεκάρι και 2 επιθετικούς, δηλαδή σαν ρόμβος στο κέντρο, στο 4-4-2. Εκτός αν προτιμηθεί ο Ουγκράι, ο οποίος τα πηγαίνει περίφημα αλλά έχει κάποια σημάδια κόπωσης από τα συνεχή παιχνίδια. Αν παίξει ο Ουγκράι θα δούμε το 4-2-3-1 με Μάντζον, Ούπιντες και Βασιλακάκη δεκάρι. Και τον Κοτσόπουλο ή τον Κουλούρη να παίρνουν μια πτέρυγα μαζί με τον Ουγκράι πίσω από τον Κουλούρη. Μάλιστα. Άρα κανονικότατη ομάδα, ούτε δεύτερα, ούτε τρίτα, ούτε τίποτα. Έτσι θα έρθει αύριο γιατί θέλει το παιχνίδι, καθώς έχει 0 βαθμούς από τη μοναδική ήττα στη χρονιά φέτος. Γιατί τη φετινή σεζόν, ακριβώς. Είναι η μοναδική ήττα τη φετινή σεζόν. Γιατί στο πρωτάθλημα συνεχίζει αίτητος με 6 νίκες και 2 ισοπαλίες. Έχει και το πολύ μεγάλο μάτς με τον ΠΑΟΚ την Κυριακή, όπου με μια ενδεχόμενη νίκη, κάτι που στο παρελθόν, στην τελευταία δεκαετία μάλλον το έχει κάνει πάρα πολλές φορές ο Ατρόμητος, είτε εντός είτε εκτός έδρας απέναντι στον ΠΑΟΚ,
Μένει μόνος πρώτος στη βαθμολογία για την ένατη αγωνιστική, έτσι. Μάλιστα. Οπότε είναι σημαντική εβδομάδα για τον Ατρόμητο αυτή. Προκύπτει, βέβαια, σε εκείνο το παιχνίδι δεν θα παίξουν τρία βασικότατα στελέχη, έτσι, το μάτι της Κυριακής. Ναι, όπως έγινε και πέρσι, Είναι Κουλούρης, Χατζησαΐας, Γιαννούλης, οι οποίοι θα αντικατασταθούν από Καρασαλίδη, Σάκητ και τώρα ο Κουλούρης λογικά που θα μείνει έξω θα πάρει τη θέση του κατά πάσα πιθανότητα ο Μανούσος, έχει επιστρέψει και ο Νησικουλού, είναι και ο Κοτσόπουλος, είναι και ο Μούγιακιτς, δεν ξέρω ποιον θα προτιμήσει για την κορυφή της επίθεσης ο Νταμίρ Κάναντι. Ακόμα δεν τους έχει πει, δεν έχει δείξει ακόμα κάτι. Μάλιστα, υπάρχει κάτι άλλο, Απόστολε, εν ώψη του αυριανού αγώνα κυρίως. Είναι σε πολύ καλή μοίρα ο Ατρόμητος, έχει πολύ καλή ψυχολογία και προσπαθεί ο Νταμίρ Κάναντι να κρατήσει τους παίκτες τους προσιλωμένους μόνο στο αυριανό παιχνίδι και μάλιστα, με το τελευταίο σφύριγμα τότε να αρχίσουν να σκεφτούνται τον ΠΑΟΚ. Ωραία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το ρεπορτάζ και για την ενημέρωση. Καλά. Να είσαι καλά, καλή συνέχεια και σε σένα. Αυτά λοιπόν από τον Απόστολο Λάμπο, τον καλό μας φίλο και συνάδελφο, που όλα αυτά τα χρόνια μας βοηθά. Με τον Ατρόμητο από το Ηρακλής τον έχει απέναντί του στο δρόμο του. Ακούσατε, κανονικότατη ομάδα, βασικούς ποδοσφαιριστές, δεν κάνει rotation. Ο Αλέκος Βοσνιάδης κάνει για τον Ηρακλή. Και καλά κάνει, μπορεί να πει κάποιος, γιατί τον ενδιαφέρει και το αυριανό παιχνίδι, αλλά τον ενδιαφέρει και το παιχνίδι της Κυριακής με την Κέρκυρα. Και στην τελική, οι παίκτες που θα παίξουν αύριο καλούνται και αυτοί να δείξουν, να αποδείξουν ότι μπορούν άνετα να είναι στην εντεκάδα. Βασίλη μου, να πάρουμε. Μπίλι, να πάρουμε και τον Νίκο Μοσχοβίτη να μας δώσει κάποια στοιχεία από το παιχνίδι μπάσκετ που είναι σε εξέλιξη. ΠΑΟΚ Ναντέρ 26-20 για το Champions League. Αύριο λοιπόν το ραντεβού μας στις 5 και 4 Ηρακλής Ατρόμητος. Θα μας ακούτε ζωντανά. Δύο παιχνίδια θα είναι ταυτόχρονα και εμένα και τον Νίκο Παπαδόπουλο, γιατί στο Καφτατζόγλιο είναι το Ηρακλής Ατρόμητος. Στο Κλεάνης Βικελίδης είναι το Άρης Αίτητος Σπατών, που είναι μια ομάδα που και αυτή βρίσκεται στην ίδια κατηγορία με τον Ηρακλή. Όπως και ο Βόλος που χάνει 1-0, εκεί είναι το μάτς το 25ο λεπτό. Έχουμε μια ανακοίνωση από την ΠΑΕ Ηρακλής, θα τη διαβάσω και θα πάω στον Νίκο. Η διοίκηση ΠΑΕ Ηρακλής ανακοινώνει τη συνεργασία της με τον κύριο Γιάννη Παπαδόπουλο. Ο κύριος Παπαδόπουλος αναλαμβάνει θέση ειδικού συμβούλου με αρμοδιότητα σε θέματα διοδότησης και διαχείρισης του χρέους, καθώς επίσης και οργανωτικός υπεύθυνος γραφειοκρατικών διαδικασιών. Εμπιστευόμενη την εμπειρία του και αναγνωρίζοντας ότι αναλαμβάνει ένα δύσκολο πόστο και μια κέρια θέση, ευχόμαστε κάθε επιτυχία στο έργο του. Και εμείς να το ευχηθούμε καλή επιτυχία. Μέχρι πριν ένα χρόνο περίπου ήταν πρόεδρος του Ιδρυτικού Σωματείου, είχε δώσει τη σκητάλη στον Νίκο Βαφιάδη. Πολύ σημαντικό το πόστο του, πολύ σημαντική η θέση του. Δεν θυμάμαι να υπήρχε άλλη φορά τέτοια αρμοδιότητα. Θέματα διοδότησης, διαχείρισης χρέους, οργανωτικός υπεύθυνος γραφειοκρατικών διαδικασιών. Και από αυτό καταλαβαίνετε ότι η ΠΑΕ οργανώνεται σε όλα τα επίπεδα. Έτσι, Λαμία Βόλος 1-0 στο 21ο λεπτό της αναμέτρησης. Το ξέρω, Βαγγέλη, το ξέρω. Συμβαίνουν και αυτά, συμβαίνουν και αυτά. Τι να κάνουμε. Είναι αυτό που λέμε, το κλισέ που λέει ένας φίλος μου ο Σάββας, να είναι καλά. Ζωντανές εκπομπές. Δεν πειράζει, γίνονται όλα, δεν πειράζει. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ τον χορηγό μας. Τα ρούχα IB, Λιάδης Μπάμπης. Σκρά 14 με φλέμη γωνία στους αμπελόκηπους. Να πω καλησπέρα και στο Βασίλη. Βεβαίως. Και στον Μπάμπη βεβαίως και στους υπόλοιπους εκεί βεβαίως, αλλά ειδικά στον Βασίλη. Μπιλάρα, να μην έχεις παράπονα. Λοιπόν, πρώτο Θεός, αύριο δεν έχουμε ώρα για μπλε γιατί έχουμε γήπεδο. Έχουμε κύπελο, έχουμε Ηρακλή, έχουμε Ηρακλάρα, έχουμε το Ηρακλής Ατρόμητος στις 5 και 4 να περιγράψουμε. Οπότε θα είμαστε εκεί και θα μας ακούσετε για το παιχνίδι αυτό. Πολύ πολύ σημαντικό, μακάρι να έρθει η νίκη. Να προκριθεί ο Ηρακλής, να πάει στους 6 βαθμούς, γιατί άμα το κάνει αυξάνει πάρα πάρα πολύ τις ελπίδες του για πρόκριση. Μετά θα απομένει το ακόμα ένα και τελευταίο εντός έδρας παιχνίδι με το ΠΑΣ Γιάννα και πάλι στο Καφτατζόγλιο. Αύριο στις 8, στις 9 συγγνώμη, θυμίζω, είναι το παιχνίδι για την τέταρτη αγωνιστική της Β' Εθνικής Γυναικών, Ηρακλής Μεντ, στο Κατσάνιο.
Όποιος θέλει, μετά το ποδόσφαιρο, μπορεί να πεταχτεί να δει και λίγο βολεάκι. Να είστε καλά. Καλό βράδυ. Ακολουθεί το Ράδιο Μαρμίτα. Μείνετε συντονισμένοι.